για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με αποφάσεις των διευθύνσεων αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομωτινής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή, ενώ η κυκλοφορία των παραπάνω οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του Εθνικού Δικτύου Κομωτινής Ξάνθης. Συνελήφθη σε χωριό της Ροδόπης στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καπνικών προϊόντων από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Κομωτινής, 60χρονη η Μεδαπή, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση νομοθεσίας περί τεθνικού τελωνιακού κώδικα. Ειδικότερα μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με εμπόριο λαθρέων τσιγάρων από την 60χρονη, οι αστυνομικοί τη συνέλαβαν διότι εντόπισαν στην οικία τη 608 πακέτα τσιγάρων για τα οποία δεν έχουν καταβληθεί στο δημόσιο ανάλογοι φόροι και δασμοί. Κατασχέθηκαν τα παραπάνω λαθρέα τσιγάρα, ενώ η συλληφθήσα οδηγήθηκε στην εισαγγελέα πλημελιωδικών Ροδόπης, καθώς την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Κομωτινής.